Ο Γιάννης να κόψει τα μαλλιά του τσικού. Καλώς τους, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Πώς μου είστε? Εύχομαι πραγματικά να είστε πάρα πολύ καλά και χουχουλιασμένοι στα σπιτάκια σας. Εμείς είμαστε χουχουλιασμένοι εκτός του παπά μας που έφυγε στη δουλειά. Δύσκολο αυτές τις μέρες για τα άτομα που δουλεύουν delivery, για άτομα τα οποία πρέπει να είναι στον δρόμο, πρέπει να είναι στην οικοδομή, πρέπει να είναι στη δουλειά. Για ακόμα χειρότερα για άτομα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν στέγη. Αυτό σκέφτομαι, δηλαδή από τη μία θέλω να χιονίσει και αυτά, δεν έχω δει ποτέ μου χιόνι από κοντά, εσείς να το πιάσω και αυτά. Από την άλλη σκέφτομαι αυτό. Ευτυχώς, δηλαδή, με βάση αυτή την άποψη, δεν έχει χιονίσει εδώ. Και αν έχει χιονίσει, δεν έχει στρώσει τέλος πάντων, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Δεν ξέρω τη νύχτα αν έριξε λίγο δηλαδή, δεν. Όλα καλά, εμείς χουζουρέψαμε, κοιμήθηκα λίγο το πρωί γιατί το βράδυ κλασικά. Κοιμήθηκα καλύτερα, μάθησε ο μπέμπης, αλλά και πάλι ξύπνησα αρκετές φορές. Και ο Νίκος μας ανέλαβε το πρωί τα μικρά, μετά το πλάνο που είδατε, έξω τα πήρε. Άλλαξε το Γιάννη, τον έδωσε το γάλα του, του φτιάξε τα δημητριακά του, απασχόλησε τον μπέμπι και εγώ κοιμήθηκα λιγάκι μέχρι που ήρθε η ώρα να φύγει για δουλειά, πίνασε και ο μικρός. Και λέω τώρα, έχω το υπόλοιπο μισό σπίτι που άφησα από χθες. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από το νοσοκομείο που ήρθαμε, όμως λέω, εφόσον τώρα έχω και τα μικρά μου εδώ, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά τη μέρα μου. Οι δουλειές είπαμε δεν τελειώνουν ποτέ. Θα τις κάνω όταν κοιμηθεί ο Γιάννης και γιατί δεν θέλω, ξέρεις, όταν κάνω δουλειές και ο Γιάννης δεν συνεργάζεται, φρικάρω. Οπότε θέλω να είμαι ήρεμη και να ασχοληθώ μαζί του. Οπότε πάω λίγο να φτιαχτώ λιγάκι, έτσι να βγάλω την πιτζάμα από πάνω μου, να πληθώ λίγο, να κάνω κάτι για τον εαυτό μου και επανέρχομαι. Μιας που τώρα ο Γιάννης είναι αποσχολημένος, βλέπει ένα παιδικό που του αρέσει πολύ, είχε πάρα πολύ καιρό να δει. Είχε 10 μέρες και ένα δει τηλεόραση, οπότε τώρα τον αφήνω να δει αυτό που του αρέσει. Γκάμπι και Άλεξ του αρέσει. Ευτυχώς δεν μου ζητάει τα παιχνίδια που βλέπουν αυτά, που παίζουν αυτά, γιατί αυτό είναι το κανάλι ουσιαστικά. Παίζουν με διάφορα παιχνίδια και ο μπέμπης μου κοιμάται. Λίγη ώρα αργότερα μεταμορφώθηκα. Μέρα δεύτερη περιποίησης, ουσιαστικά που βάζω λίγο, που βάφουμε λιγάκι κτλ. Για να ανέβει η διάθεσή μου. Σας έχω ξαναπεί ότι θέλω να αρχίσω να περιποιούμε πάλι τον εαυτό μου, να βάφουμε λίγο, να κάνω κάτι για το πρόσωπό μου το οποίο έχει χαλάσει από την εγκυμοσύνη και μετά έχω βγάλει πανάδες κτλ. Να το ενυδατώσω, να το φρεσκάρω, να. Έχω κλείσει ραντεβού για λέιζερ την άλλη εβδομάδα. Θα κάνω και συντήρηση στα νύχια μου. Γενικά θέλω να κάνω ένα restart στον εαυτό μου, γιατί άμα εγώ δεν είμαι χαρούμενη και καλά, δεν θα είναι ούτε οι υπόλοιποι εδώ μέσα. Όλοι επηρεάζονται από τη μαμά, όπως νομίζω σε κάθε σπίτι. Ναι. Είμαι της άποψης και είναι αποδεδειγμένο το ότι όταν βγάζεις τις πιτζάμες και φοράς ρούχα και βάφασαι και τα λοιπά, ανεβαίνει η διάθεσή σου και είσαι πιο παραγωγικός, θεωρώ. Δεν το κάνω πολύ συχνά, όμως πρέπει να αρχίσω να το κάνω. Τι λέτε κι εσείς? Εσείς το κάνετε? Γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Τώρα λέω να συνεχίσω την ψυχοθεραπεία που κάνω στον εαυτό μου με ένα unboxing από Vita4U, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο από τα πρώτα στην Ελλάδα, υπάρχει από το 2010 και έχουμε λοιπόν ένα κουτί με προϊόντα από εκεί, το οποίο ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας και να χρησιμοποιήσουμε κιόλας μαζί αυτές τις μέρες, γιατί όχι. Πάμε να το δούμε. Να το λοιπόν το πακέτο από Vita4U, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα ομολογώ, παρά τις συνθήκες τώρα λόγω COVID. Προτού το ανοίξω και μοιραστώ μαζί σας αυτά που εγώ χρειαζόμουν και προμηθεύτηκα από το Vita4U, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Αρχικά ότι από αυτό το ηλεκτρονικό φαρμακείο μπορείτε να ανακαλύψετε τα προϊόντα που εσείς χρειάζεστε, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, μέσα από 13.000 κωδικούς επώνυμων προϊόντων. Και πάρα πολύ σημαντικό, στις καλύτερες πραγματικά τιμές της αγοράς υπάρχουν όλο το χρόνο εκπτώσεις έως και 60% όλο το χρόνο και με γρήγορη παράδοση όπως σας είπα και προηγουμένως το είδα και με μένα.
Αυτό ουσιαστικά που κάνει το Vita for You να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά φαρμακεία είναι το γεγονός ότι απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, επιστημονικά καταρτισμένο, το οποίο εξυπηρετεί και προσφέρει συμβουλές ομορφιάς, διατροφής και υγείας, προάγοντας πάντα το Evzin. Αξίζει να σημειωθεί το ότι πέραν των υπολείπων εξειδικεύεται στα συμπληρώματα διατροφής και μέσα στις βασικές τους προτεραιότητες είναι η άρεστη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Προμηθεύτηκα αρκετά προϊόντα των δύο ζώων. Ξεκινήσω με τα προϊόντα της Fresder, την οποία και λατρεύω. Την εμπιστεύω με κλειστά μάτια. Όσα προϊόντα και αν έχω δοκιμάσει, μονάχα μία φορά έχω απογοητευτεί από ένα προϊόν, όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι κορυφαία. Αρχικά ένα προϊόν το οποίο εγώ έχω λατρέψει από την πρώτη μου κιόλας εγκυμοσύνη είναι αυτή εδώ η κρέμα σώματος για την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και μετά την εγκυμοσύνη. Λέει εδώ σύσφυξη, λιπόλυση, μείωση του ειδήματος και επανόρθωση, ειδική φροντίδα μετά τον τοκετό χωρίς καφέινη, χωρίς παραμπένς. Είναι κατάλληλο για θυλάζουσες μητέρες. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατάσταση εγκυμοσύνης, αλλά είναι εξειδικευμένο για αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιείται κυρίως στα σημεία όπως στήθος, κοιλιά, γλουτί, που είναι πιο, ξέρεις, σως σε αυτή τη φάση. Μετά πήρα να δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το scrub απολέπισης προσώπου, το οποίο είναι για λιπαρές επιδερμίδες, δεν έχει μέσα πολλά πολλά λιπαρά στοιχεία. Για μία με δύο φορές την εβδομάδα και για ευαίσθητο δέρμα και προσφέρει απομάκρυνση νεκρών κερατινοκυτάρων, βαθύ καθαρισμό ενυδάτωση, λάμψη και αναζωογόνηση. Οπότε ανυπομονώ πραγματικά να το δοκιμάσω, ίσως το δοκιμάσουμε και απόψε μαζί. Είναι μεγάλη η συσκευασία του. Για το μωρό μου πήρα πάλι της Fresderm εδώ αντικολλικό gel, για το οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής ποτέ στα μωρά μου, αλλά για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν έχω ακούσει από εσάς τα καλύτερα και επειδή έχω την υποψία ότι τα βραδάκια έχει κολλικούς κάποιες φορές στο μωρό μου, το πήρα και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες, απλώς η δράση του ουσιαστικά είναι ότι ενισχύει τις θερματικές ιδιότητες του μασάζ που κάνουμε στην κυλίθε του μωρού μας για να το ανακουφίσουμε. Και άλλο ένα προϊόν, το οποίο γιατί εγώ προτιμώ τις κρέμες, γιατί είμαι και εγώ λιπαρή, αλλά άλλο ένα προϊόν το οποίο μου είπατε ότι πρέπει να δοκιμάσω και το πήρα να το δοκιμάσω, είναι το Baby Oil της Fresiderm με χαμομήλι και μαλακτικούς εστέρες, εδώ, και ανυπομονώ να μυρίσω μορδίλα. Είναι καταπληκτικό και χαίρομαι πάρα πολύ που μυρίζει και ωραία, γιατί έχω ένα ήδη ακόμα καλό προϊόν σε μορφή λαδιού, το οποίο μου το είπε η παιδίατρος να το χρησιμοποιώ, δηλαδή να βάζω στο μωρό μου σε όλο το σώμα λάδι προτού το κάνω μπάνιο για να μην αφυδατώνεται το σώμα του λόγω της δερματικής του φάσης που περνάει τώρα με την δερματιτίδα, παύλα, βρεφική ακμή και μετά να το κάνω μπάνιο δηλαδή, και όμως αυτό δεν μυρίζει πολύ ωραία και είναι λίγο αποθητικό, ενώ αυτό θεωρώ ότι θα είναι τέλειο. Ανυπομονώ. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό σήμερα στο μωράκι και θα σας πω. Έπειτα έχουμε από Απιβίτα τρία ακόμα προϊόντα. Αυτά είναι για τη μαμά. Αυτό είναι μία κρέμα σώματος για όλο το σώμα, για ενυδάτωση. Είναι γαλάκτωμα, λεπτόρευστο και έχει την αγαπημένη μου μυρωδιά Jasmine. Γνωρίζω επειδή το έχω ξαναδοκιμάσει ότι δεν είναι έντονη η μυρωδιά, οπότε γιατί δεν το ήθελα επειδή θυλάζω, ήθελα να είναι έτσι απαλή μυρωδιά και πραγματικά είναι υπέροχο, ενυδατικό, χωρίς να παραίνει, χωρίς να δημιουργεί λιπαρότητα και αφήνει ένα όμορφο, μια όμορφη αίσθηση και μια όμορφη μυρωδιά στο σώμα. Και μετά πάμε στο πρόσωπο, δύο προϊόντα τα οποία ανυπομονώ και φτάνω να τα δοκιμάσω. Είναι από τη σειρά Aqua Belicious. Να τα εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα booster για όλο το πρόσωπο, σαν ουσιαστικά σέρουμ, για βαθιά ενυδάτωση, με λουλούδια και μέλι. Θέλετε να κάνουμε μια περιποίηση προσώπου σήμερα, έχω και καιρό να κάνω μια ολοκληρωμένη περιποίηση, οπότε θα δοκιμάσουμε και μαζί. Το βράδυ που θα ξεβαφτώ. Να το εδώ. Με πιπέτα
Γι' αυτό εδώ πέρα είναι το αντίστοιχο προϊόν, αλλά εξειδικευμένο για τα μάτια, που εξαλείφει τους μαύρους κύκλους και τα σημάδια κούρασης. Μέχρι πρόσφατα δεν χρησιμοποιούσα προϊόν για τα μάτια, αλλά τώρα έφτασε η στιγμή και η ηλικία και η κατάσταση. Και γι' αυτό. Γενικά εγώ ξέρετε ότι είμαι λάτρης των μασκών. Θέλω να δοκιμάζω συνέχεια διαφορετικές μάσκες. Λατρεύω τις μάσκες. Τι να σας πω, δηλαδή ζω με μάσκες. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω κάθε μέρα μάσκες και παρήγγειλα πολλές μάσκες. Αρχικά παρήγγειλα 2 μάσκες της εταιρείας Garden. Εδώ αυτές. Αυτή εδώ ήθελα πάρα πολύ να τη δοκιμάσω γιατί έχει μέσα γκλίτερ. Βιολέτα και γκλίτερ πάνε μαζί. Είναι ενυδατική μάσκα. Έχει 2. Υπάρχει όμως και σε συσκευασία πέρα από φακελάκια. Είναι για βαθιά ενυδάτωση και σύσφυξη. Πρέπει να είναι peel off αν δεν κάνω λάθος. Ανυπομονώ για αυτήν. Φαίνεται στο πρόσωπό μου. Κάθε φορά θα δοκιμάζουμε και μια διαφορετική μάσκα και θα σας λέω εγώ πώς αισθάνομαι. Και η άλλη είναι καθαριστική μαύρη μάσκα, πάλι peel off, για βαθύ καθαρισμό, με άνθρακα, μπαμπού και πράσινο τσάι. Δεν έχω ξανακάνει μαύρη μάσκα. Πέρα από ένα σαπούνι μαύρο που έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε περιμένω να το δούμε μαζί πώς θα λειτουργήσει. Εδώ πήρα αυτές εδώ τις μάσκες από 7 Days που ανυπομονούσα να δοκιμάσω, παιδιά. Αυτές τις περιβόητες τις μάσκες από 7 Days. Εντάξει, είναι και το packaging έτσι πολύ κοριτσίστικο και όλα αυτά. Με τράβηξαν με την πρώτη ματιά. Η πρώτη είναι με raspberry και λεβάντα. Είναι, λέει, η τέλεια μάσκα για να βγάλεις μετά selfie για το Instagram. Εντάξει, το concept είναι καταπληκτικό. Είναι για ενυδάτωση, έτσι μαλακώνει το δέρμα, το κάνει να έχει μια πιο όμορφη υφή και να είναι πιο ελαστικό. Είναι η τρίτη κίτη αυτή και πάλι για selfies ιδανική υποτίθεται. Είναι αυτή η Sweet Panda, εδώ, με μπαμπού και Subinian Oil, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μάλλον σόγιας, λάδι σόγιας, αν δεν κάνω λάθος. Ενυδατώνει, δίνει λάμψη και τονώνει την επιδερμίδα. Έχουμε εδώ άλλες 2 μάσκες. Αυτή εδώ πέρα ματάρει την επιδερμίδα, την καθαρίζει και δημιουργεί μία ομοιομορφία τέλος πάντων στον τόνο της επιδερμίδας που την τοποθετείς πάνω έτσι σαν, που είναι σαν εμποτισμένο χαρτί που το τοποθετείς πάνω στο πρόσωπό σου. Όλες οι μάσκες έχουν τις οδηγίες τους για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις μετά τη μάσκα, πόση ώρα και πώς να τη χρησιμοποιήσεις κτλ. Και τέλος έχουμε μία μάσκα οξυγόνου, η οποία είναι αυτή που κάνει τις φουσκάλες, τη βάζεις και μετά φρίζει. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή. Και αυτή καθαριστική και αυτή τονώνει την επιδερμίδα και την καθαρίζει. Τέλος μου έχουν βάλει εδώ και ένα Acne Fix δείγμα, το οποίο είναι κρέμα κατά της ακμής με σαλικυλικό οξύ. Αυτά λοιπόν ήταν οι επιλογές μου σε αυτή τη φάση από το Vita4U. Θα υπάρξουν και άλλες σίγουρα παραγγελίες ανάλογα τις ανάγκες που θα προκύψουν και ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει έδρα την Καλαμαριά το Vita4U, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε και το φυσικό τους κατάστημα εάν σας ενδιαφέρει. Θα αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής φυσικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Υπάρχει όμως δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές από 39 ευρώ και άνω. Σας έχω εξασφαλίσει και εκπτωτικό κωδικό, παρά τις ήδη υπάρχουσες εκπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό μου λουλουδιά 5, για 5% επιπλέον έκπτωση στις ήδη υπάρχουσες εκπτώσεις, που είπαμε είναι μέχρι 60%, μέχρι τις 24 του Φεβρουαρίου. Από σήμερα λοιπόν, 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 24, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτό τον εκπαιδευτικό κωδικό. Στη συνεργασία λοιπόν με το αγαπημένο μου Vita4U, αποφασίσαμε να σας κάνουμε δώρο 100 ευρώ δώρο επιταγή σε έναν ή μία τυχερή, για να επιλέξετε μέσα από αυτή την τεράστια γκάμα προϊόντων τι ακριβώς χρειάζεστε για να το κάνετε δικό σας. 100 ευρώ λοιπόν αγορές μπορείτε να κάνετε εντελώς δωρεάν. Η όρη συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ένα σχόλιο κάτω εδώ σε αυτό το βίντεο που θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας ever, το πιο αγαπημένο σας προϊόν που χρησιμοποιείτε στον εαυτό σας και εγγραφή στο κανάλι του Vita4U. Όλα αυτά θα σας τα αφήσω στο κουτί της περιγραφής. Θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής το κανάλι του Vita4U για να κάνετε εγγραφή. Θα σας αφήσω όμως και τη διεύθυνση του Vita4U για το φυσικό κατάστημα και το Instagram και το Facebook και το e-shop.
Όλα. Ο διαγωνισμός λήγει μαζί με την έκπτωση 24 του Φεβρουαρίου, τα μεσάνυχτα, και θα γίνει live η κλήρωση, θα τη δείτε στο αμέσως επόμενο βίντεο που θα είναι 25 Φεβρουαρίου. Θα το δείτε λοιπόν να κάνουμε την κλήρωση και θα το ανακοινώσω στο βίντεο, όπου να έρθει σε επαφή η νικήτρια μαζί μου για να λάβει το δώρο της. Ή ο νικητής. Αλλά είμαστε πιο πολλές γυναίκες, αλήθεια εδώ. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίτα Φοριού. Εγώ να το φουσκώσω, αλλά περίμενε. Για να κάνει αυτό που θέλεις, πρέπει να έχει αέρα μέσα, κατάλαβες. Άμα το φουσκώσουμε, θα σφυρίζει. Περίμενε. Έχουμε φουσκώσει αυτό το μπαλόνι 1.000.000 φορές, γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί να καταλάβει ότι για να σφυρίξει πρέπει να έχει μέσα αέρα. Και όταν μου το παίρνει, αφήνει τον αέρα να φύγει. Ναι. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Τι να σου πω, είσαι πολύ έξυπνος. Να, για παράδειγμα, το κρατάμε να μην φύγει ο αέρας. Κράτα το. Βάλ το δάχτυλό σου. Βάλ το δάχτυλό σου και σφίξ' το. Να μην φύγει ο αέρας. Μπράβο, κάτι έκανες. Να μην φύγει ο αέρας. Αέρας. Πάντα έτοιμο ναι, τα μπαλόνια. Και τα μπαλόνια. Πάρτε να τα αφήσει στο κομμωδίνο να στα φουσκώσει ο μπαμπάς όταν γυρίσει από τη δουλειά. Ναι. Και πήγαινε ξάπλωσε κουκουλό σου γιατί κάνει κρύο. Είδαμε ότι είναι 2.30 ώρα στο ρολόι, που σημαίνει ότι είναι μεσημέρι, που σημαίνει ότι είναι ώρα για ύπνο. Και ο Θεός βοηθός. Πάμε. Δεν κοιμηθήκαμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε ήρεμα, παιδάκια. Και ανοίξαμε το δώρο της γιαγιάς της Θέμης, το δεύτερο. Που είναι εργαλεία. Τι δες? Ναι, έχουμε κολλήσει τώρα με τα εργαλεία αυτές τις μέρες. Σ' αρέσει? Τι λένε? Ευχαριστώ. Τι λένε να φιλήσει η γιαγιά τη Θέμη? Έτσι, μεγάλο. Μεγάλο φιλί. Τεμπελιό, τέλος. Ξεκινάμε τις δουλειές τις οποίες αγνώ. Αγνώ. Ξεκινάω. Και πάμε. Άπλωμα τα ρούχα στην απλόστρα, γιατί έξω έχει θεομηνία, οπότε ευτυχώς που την πήραμε. Μα πόσο πια οργανωμένη. Λίγο πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία, πήραμε απλόστρα. Διακοπή απευθείας με το που ξεκίνησα. Ο μπέμπις πίνας. Ετοίμασα στα αγόρια μου να φάνε σνιτσελάκι με πατατούλες και μαγιονέζα. Και για το βράδυ ψήνω ρολό κοτόπουλο με... θα κάνω και ένα πουρέ για το βράδυ, να φάμε. Και τώρα πάμε στο μπάνιο να το κλείνουμε, να το απολυμάνουμε γιατί ακόμα δεν πρόλαβα. Μοσχομυρωδάτε λαδοπόντικα! Βάλαμε το λαδάκι μας έτσι να φουσκώσει και η νινίδα μας, λιγάκι. Ναι, εδώ. Θα τη χτενίσουμε. Της κάνω λίγο μασαζάκι να ξεκολλήσει. Μυρίζει τέλεια πραγματικά. Έτοιμος ο μπέμπης μου. Ο Γιάννης έχει αρχίσει και ξεφεύγει παντελώς. Παντελώς όμως, οπότε πάει για ύπνο επί τόπου. Πρωτού αρχίσω και παραφέρομαι. Γιατί πώς υπομονή να κάνει ένας άνθρωπος. Γιάννη μου, έλα πάμε για ύπνο αγάπη μου. Έλα, πάμε να σου φτιάξω το γάλα σου. Έλα, πάμε. Πρέπει να μαγειρέψω. Μαγείρεψες, έτοιμο είναι το φαγητό. Έλα, πάμε. Πάμε, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πρέπει να μαγειρέψω. Είδες την ώρα, είναι νύχτα. Έξω έχει νυχτώσει. Πάμε τώρα στο κρεβάτι μας. Θα σου φέρει και γάλα η μαμά. Έλα, πάμε. Όχι, πρέπει να μαγειρέψω. Καθάρισε και το νεροχύτη μου, επιτέλους. Επιτέλους. Για να είναι πιο εύκολη η αποστολή κουζίνας αύριο, έχετε ξαναδεί διπλή πιατοθήκη σε σπίτι? Εγώ πρώτη φορά. Είμαι πρωτοπόρα νοικοκυρά. Τι να πεις. Χαμός. Εδώ έχουμε κάτι δωράκι από H&M, από τη θεία μας την Αλεξάνδρα και το θείο μας το Χριστόφορο. Δες, τέλειο. Είναι η αδερφή του Νίκου η Αλεξάνδρα. Τέλειο. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα γουτσου γουτσου. Εδώ. Για το μπέμπι μας, παντελονάκι και εδώ αυτά τα φανελάκια που πιο άνοιξη καιρό μπορεί να τα φορέσει σαν μπλουζάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό εδώ. Ταιριάζει και με ένα φορμάκι που έχουμε, είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Και αυτό εδώ πέρα το set φόρμας για το Γιάννη μου.
Θα του αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω, με τα ζωάκια. Και εδώ μια όμορφη ταυτοτητούλα για τον μπέμπι μας, από Ασίμι 925. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Παντοφλάκι έξαλλο. Τι λέτε? Έχοντας λοιπόν ξεπαυτεί με προϊόντα μακιγιάς αλλά και το σαπούν. Να, με αυτό εδώ. Ξεβάφουμε τις γκαρνιέ, το νερό. Και αυτό εδώ το σαπούνι της Juliette Armand. Μέσα στο μπάνιο το βάζω αυτό στο πρόσωπό μου. Για να είμαι 100% σίγουρο ότι φύγανε όλα. Μετά μία λοσιόν καθαριστική. Εγώ τώρα δεν έχω βάλει λοσιόν γιατί θα κάνω scrub και θα βρέξω λίγο το πρόσωπό μου σύμφωνα με τις οδηγίες και θα κάνω εδώ ένα καθαρισμό με το scrub από τη Fresiderm. Να το δοκιμάσουμε. Έχει μυρωδιά σαν αντρική κολόνια και μου αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει καθόλου λιπαρά στοιχεία. Έχει σκληρό κόκο και είναι αυτό ακριβώς που ψάχνω. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο στη δουλειά το έχω ξαναβρει. Στο Derma Vibration Gel και αυτό έχει πιο σκληρό ακόμα κόκο. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχω κάνει το εξής τραγικό λάθος. Έχω βρέξει τη μούρη μου με πολύ παγωμένο νερό. Γιατί δεν είχε ζεστό νερό. Στον νηπτήρα δεν έχουμε, μας το έχει χαλάσει ένας υδραυλικός και έχω κλείσει όλους μου τους πόρους. Συνεχίζω με το προϊόν εδώ, το Aqua Belicious για τα μάτια, το οποίο έχει εδώ πολύ σημαντικό και θα δουλέψω λιγάκι με το ρόλερ για τα μάτια. Συνεχίζω και με το booster της ίδιας σειράς. Ενυδάτωση για τα χείλη μας. Το πήρα αυτό από το φαρμακείο γιατί μ' άρεσε εξωτερικά και είναι τέλειο. Μια φορά έτυχε να πάω να πάρω κάτι φάρμακα, το βρήκα μπροστά, το πήρα. Και θα συνεχίσω με αυτήν εδώ τη μάσκα που ανυπομονώ, ήθελα πολύ καιρό να τη δοκιμάσω, με το glitter. Εντάξει, έχω τρελαθεί με αυτή τη μάσκα που έχει glitter πάνω. Έχω τρελαθεί. Είναι τέλεια ιδέα. Είναι πολύ κολλώδες σαν αίσθηση. Τώρα δεν ξέρω όταν στεγνώσει πώς θα γίνει. Έχω τρελαθεί. Εντάξει. Πάω να το δείξω στον Νίκο. Την αφήνεις 15 με 20 λεπτά και είναι peel off. Έχω αρχίσει και το βγάζω. Peel-off μάσκες είναι οι αγαπημένες μου σαν αίσθηση. Αυτές που βγαίνουν εύκολα, σαν και αυτή είναι όμως, όχι αυτές που δεν βγαίνουν με τίποτα. Νιώθω ήδη καλύτερα το δέρμα μου, παρόλο αυτό είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Είχα μια φουλ γεμάτη μέρα, τα κάνω όλα και συμφέρω όπως αντιλαμβάνεστε. Περιποιήθηκα τον εαυτό μου, έκανα το χόμπι μου,
ασχολήθηκα και με δουλειά, ασχολήθηκα με το σπίτι, με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου, με όλα, όλα. Τώρα ήρθε η ώρα να κοιμηθώ, γιατί δεν ξέρω τι βλέπεις, έχει ο μικρούλης. Δεν τελείωσε φυσικά με το σπίτι, όμως όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα έκανα καλύτερα σήμερα. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για ακόμα μια φορά, σας ευχαριστώ για την παρέα. Σε περίπτωση που ταυτίζεστε σε οποιοδήποτε τομέα μαζί μου, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να διεκδικήσετε και με αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα και την δωρεοπιταγή που έχουμε για εσάς. Φιλιά πολλά!